Εδώ έχουμε μια μικρή κεφαλή τετραβάλβιδη Wartsila ηλεκτρογεννήτρια. Σαν κυλιδροποίηση του παπιού παράθεμά του, είναι σε μεγάλη κλίμακα. Τουρμπίνες. Πιστόνι. Εδώ έχουμε εξαγωγές. Εξαγωγές. Για λίγο κάτω, βγάζω την πιέλα. Αμυντή. Αγάτα τρία που θα ξεκολλήσει. Μάρκα που σχήνει έξω. Και με δικό το μάγιο του γερανού. Δικό μου ήταν πάντα να το κάπως έτσι βγαίνει το πιστόνι από τη μηχανή. Η μηχανή, η εταιρεία, η Wartsila. Προφανώς είναι αυτό που δέχεται πιο πολλά φωτιά επειδή είναι πιο πίσω. Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Γιατί δεν είναι το 16. Στη συνέχεια το πιστόνι πάει για έλεγχο. Πάμε στο βίντεο είσαι. Ως συνήθως. Δεν είναι η άλλη μηχανή. Στη συνέχεια πάμε να δούμε το στροφαλοφόρο άξονα. Εδώ είναι ο στρόφαλος μαζί με την πιέλα. Εδώ είναι η γεννήτρια. Και ελαιολεκάνη. Κάρτερ. Είναι το εσκία που κοιτάς το μισοκοπάσιο. Ναι. Άρα εκεί είναι το σύστο. Καταλάβες. Το εργοστάσιο έχει 7 μηχανές. Wartsila. Εδώ τώρα παίζει συντήρηση. Δεν έχουν κάνει κάτι τα παιδιά. Εδώ όμως δουλεύουνε. Πάντα. Και από εδώ μπαίνουμε στα Ντελαβάλ.
Αυτό ήταν ένα mini tour στις μηχανές. Εδώ έχουμε τα φουγαρά. Από εδώ βγαίνει ο ατμός από τους λέβητες. Εκεί είναι το μαζούτ, στα δύο μεγάλα, στις δύο μεγάλες δεξαμενές. Εδώ έχουμε τα φουγαρά, τα οποία στο κεντρικό στάσιο είναι με εσωτερική σκάλα. Και κάπως έτσι είναι από κάτω. Τώρα μέχρι πάλι δεν βγαίνουμε. Και κλείνουμε με πανοραμική θέα του εργοστασίου. Είναι από τις λίγες φορές που κάνω βίντεο στα ελληνικά. Απλά είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπει ο καθένας κάθε μέρα. Θα υπάρχουν αγγλικοί υπότιτλοι, εννοείται. Subscribe και κοινοποιήσεις εφόσον και όταν γουστάρετε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.